Καλημερίζω τον πρόεδρο του ενιαίου δικτύου συνταξιούχων, τον κύριο Νίκο Χατζόπουλο. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Καλημέρα, χρόνια πολλά και υγεία σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, και εσείς να είστε καλά. Για να δούμε να πάμε στο παρασύνθημα. Εχθές ακριβώς, όπως είπατε, εκδόθηκε η ΚΙΑ. Πάμε. Αυτό σημαίνει ότι τι είχαμε πει, ότι το 30%, δεν το λέμε μόνο εμείς, το λέει σήμερα και το Υπουργείο, εχθές μάλλον το Υπουργείο Εργασίας, το 30% δεν θα πάρουν ούτε ένα ευρώ από το 7,75% της αύξησης. Γιατί? Θα το πούμε, να σου πω. Προκύπτει να φυσικά από τα στοιχεία που έδωσε χτες στη δημοσιότητα του Υπουργείου Εργασίας με αφορμή την ΙΚΕΑ που εκδόθηκε και τις αυξήσεις. Στοιχεία Νοέμβρη. Πόσοι είμαστε οι συνταξιούχοι? 2.472.823. Άρα το 30%, δηλαδή το 400.748.110 συνταξιούχοι, δεν θα πάρουν, όπως είπα, ούτε ένα ευρώ. Πάμε τώρα. 400.000. 748.110 συνταξιούχοι. Δεν θα πάρουν ούτε ένα ευρώ. Το 30%. Ναι. Πάμε στο δεύτερο. Από το 1724... Αυτά είναι στοιχεία που δίνει το Υπουργείο. Που δίνει το Υπουργείο. Από το 1.724.713, δηλαδή το επόμενο, το υπόλοιπο, το 70% που θα πάρουν την αύξηση, δεν θα την πάρουν όλοι ακέραιοι. Γιατί? Γιατί το 15% με 20% μας λέει το Υπουργείο ότι θα μειωθεί και θα πάρει λίγο αύξηση από την προσωπική διαφορά. Αυτό σημαίνει ακριβώς 344.942 συνταξιούχοι δεν θα πάρουν ακριβώς αυτά που δικαιούται. Το 70% των συνταξιούχων δεν θα πάρει ακέραια, λέτε, την αύξηση. Ναι, δεν θα πάρουν από το 70% το 15% με 20%. Αυτά είναι στοιχεία του Υπουργείου που έδωσε χθες στη δημοσιότητα. Αν το αναλύσετε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να απολογηθεί και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Χατζηδάκης για αυτή την κατάσταση. Γιατί, ξέρετε γιατί? Αν θυμάστε, πριν ένα μήνα που υπήρχε μίνι νομοσχέδιο στη Βουλή, μας είχε καλεστεί το ενιαίο δίκτυο από την Βουλή να ακουστούν και οι προτάσεις μας. Και τι είχαμε πει? Άμεσα τροπολογία. Να δοθεί το 7,75% σε όλες τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις. Άρα σήμερα δεν θα είχαμε πρόβλημα, ανεξάρτητα το 7,75 είναι ψίχουλα, τη στιγμή που γνωρίζουν οι πάντες, όλος ο κόσμος, ότι αυξήσει σήμερα πάνω από 30%. Πηγαίνετε σε ένα σούπερ μάρκετ να το δείτε. Όχι μόνο εγώ, όχι μόνο οι συνταξιούχοι, αλλά και όλος ο ελληνικός λαός. Άρα εκ των πραγμάτων πρέπει να πούμε την πραγματικότητα και να μην λέμε προπαγάνδα. Δεύτερο κομμάτι. Αν είδατε στην εγκύκλιο και στην Υπουργική Απόφαση, γιατί εδώ έχουμε δύο θέματα. Στην εγκύκλιο μας λέει ότι καταργήθηκε η ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Που τι είναι αυτό? Είναι το 39,9% στα, δηλαδή 912.644 συνταξιούχοι, μέσον όρων πήραμε 3 ευρώ από 1 μέχρι και 6 ευρώ, γιατί υπάρχει συνταξιούχος που πήρε 0,22. Και το δελτίο τύπου λέει καταργεί τη εισφορά αλληλεγγύης. Δηλαδή, εχθές το επιβεβαιώνει το δίκτυο η εγκύκλιο, αλλά το Υπουργείο εκεί λέει την προπαγάνδα του. Μα πληρωθήκαμε, δεν καταργήθηκε η ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Ένας συνταξιούχος που η εισφορά αλληλεγγύης είχε 80 ευρώ και η ειδική 2, πήρε το 2. Αλλά δεν καταργήθηκε το 80. Τώρα, να σας πω κάτι. Εδώ έχουμε μπλέξει με το διάβασμα των αριθμών. Γιατί. Κύριε Χατζόπουλε, μισό λεπτό, περιμένετε. Να το ολοκληρώσω. Ναι. Είναι σημαντικό. Μιλάμε μέσα στην Υπουργική Απόφαση, έτσι. Τι λέει? Αυτοί που φύγαν πρώτη 23, που θα φύγουν, τους εγκλωβίσανε. Ξέρετε και τους εγκλωβίσανε. Τι μας λέγανε? Ότι θα δοθεί το 7,75 και στην Εθνική και στην Ανταποδοτική. Το είδατε τι λέει? Μόνο στην Εθνική. Άρα χιλιάδες συνταξιούχοι εγκλωβίστηκαν. Πότε τη βγάλανε την εγκύκλιο? Πριν 3 μέρες, πριν λήξει ο χρόνος. Και δεν τη βγάζανε πριν 1 μήνα, 1,5, να επιλέξει ο άλλος να φύγει. Ποιοι είναι αυτοί που εγκλωβίζουν τον κόσμο, που οι ίδιοι το λέγανε? Δεν λέγανε ότι θα υπάρχει καμία μείωση από 1η-1η-23. Και εδώ παρουσιάζεται. Και έχω ένα παράδειγμα. Ένας συνταξιούχος
που θα υποβάλει έτσι ταξιδότης 1η-1η-23 και έχει 600 ανταποδοτικό, δεν θα πάρει ένα ευρώ. Αν έπαιρνε, είναι 7,75, σημαίνει θα έπαιρνε 46,5 το μήνα αύξηση. Και αυτό το στερείται. Γιατί εσείς, κυρία Γεράκη, μπορούσατε να φύγετε πριν ένα μήνα. Είχατε προϋποθέσεις. Γιατί μπλόβεσαι αυτόν τον κόσμο. Και γιατί είπε ψέματα. Γιατί κάνει προπαγάνδα. Είναι σοβαρά τα θέματα αυτά. Δεν είναι απλά. Και γνωρίζει ότι κάθε χρόνο, κάθε μήνα βγαίνουν 10.000 συνταξιούχοι. Άρα δηλαδή μέσα στο 23, αν αυτοί οι άνθρωποι, οι 120.000 είχαν προϋποθέσεις, θα είχαν φύγει. Γιατί να χάσουν το 46,5 ευρώ το μήνα. Είναι πολλά τα χρήματα. Έχουμε δουλέψει. Είναι εισφορές μας. Μάλιστα. Είναι πραγματικότητα που δεν αμφισβητείτε και είστε οι πρώτοι που παίρνετε την είδηση, γιατί σήμερα βγάζουμε το δελτίο τύπου, θα το διαβάσετε. Άρα σαν εκπομπή τις απόψεις του δικτύου μας, οι οποίες δεν μπορεί να τις αμφισβητήσει κανένας, γιατί το λένε τα στοιχεία που έδωσε το Υπουργείο Εργασίας εχθές. Μάλιστα. Πάντως, να σας πω, αυτό το οποίο σήμερα μεταφράζεται από άλλους είναι ότι ενισχύεται το εισόδημα των συνταξιούχων, γιατί μία αύξηση θα πάρουν 2.499.285 συνταξιούχοι, τα πρωτοσέλιδα επικαλούμε, των εφημερίδων και τα δημοσιεύματα. Μία διπλή αύξηση θα πάρουν 1.344.696 και διπλή αύξηση θα πάρουν 185.649 συνταξιούχοι. Να σου πω λιγάκι. Θέλετε να το κουβεντιάσουμε. Πού βρίσκει το 2.472.823, αφού το 30% έχουν προσωπική διαφορά. Άρα οι 748.110 θα πάρουν ένα ευρώ. Μα το λέει το Υπουργείο ότι το 30% θα πάρει ένα ευρώ. Αυτοί που το γράφουν, οι εφημερίδες, πού το βγάζουν. Δεύτερο θέμα, όπως σας είπα και προηγουμένως. Μα το λένε οι ίδιοι. Το 80 με 85 θα πάρουν την ακέραια αύξηση. Οι άλλοι θα μειώσουν. Σωστά. Διαφορά. Είναι τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας. Ακριβώς. Συγγνώμη που είναι η φωνή μου έτσι. Αλλά είναι αμαρτία από το Θεό. Πρέπει να σταματήσει η προπαγάνδα. Όπως και η προπαγάνδα έπεσε με την έναντι δική φορά. Η εγκύκλιο σας λέω, λέει το δελτίο τύπου, σήμερα χτες, λέει ότι καταργείται η εισφορά αλληλεγγύης. Και η εγκύκλιο του Υπουργείου λέει η έναντι, η μικρή, ο φόρος της δικής φοράς. Τι να κάνουμε δηλαδή για να αφήσουμε τους συνταξιούχους που είναι προπαγάνδα και ψέματα. Μα φάνηκε το ψέμα. Οι συνταξιούχοι 21 με 23 του μηνός στην έναντι δικής φοράς πήραν ψίχουλα. Πήραν από 1, 2, 3 και 6 ευρώ. Μέσον όρων 3. Υπάρχει συνταξιούχους που πήραν 0,22. Θα βγάλουμε τα... στις 8-9 του μηνός που θα βγουν τα δελτία, τα ενημερωτικά σημειώματα, θα τα βγάλουμε στη δημοσιότητα. Μα αυτό είδαν οι άνθρωποι. Με πιάνε στον δρόμο, με σταματάνε και είναι τόσο ψέμα. Μα φαίνεται αυτό. Μάλιστα. Ένα είπανε αυτό. Το δεύτερο που είπανε, γιατί απάντησα στο πρώτο, στο 2.400. Το δεύτερο που λένε, γιατί δεν πρόλαβα να διαβάζω εφημερίδες. Τι μου είπατε προηγουμένως. Διπλή αύξηση. 1.344.696 συνταξιούχοι. Λέει. Κοίτα. Αύξηση 7,75 και κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης 397.164. Αύξηση 7,75% και έκτακτο βοήθημα 250 ευρώ 947.532. Και το παρουσιάζουν ως διπλή αύξηση σε αυτό το 1 εκατομμύριο. Μα αυτοί δεν καταργήσαν τη 13η σύνταξη. Η 13η σύνταξη δεν καταργήσανε. Το 19, η 13η δεν ήταν 500 ευρώ. Δεν την ψήφισε η αντιπολίτευση ο κύριος Μητσοτάκης. Όταν ήρθε στην εξουσία δεν την κατήργησε. Δεν μας χρωστάει 1,1 επί 3 χρόνια. 3,3 δις. Είναι αυτά που γράφω. Άρα για άλλη μια φορά θέλουμε να πούμε, αυτό καταλαβαίνουμε και από αυτά που λέτε, ότι παίζεται το παιχνίδι με τους αριθμούς. Ότι σαφέστατα, όπως είπατε στην αρχή, άλλος θα δει, άλλος δεν θα δει ούτε ένα ευρώ. Λέτε ότι το 30% δεν θα πάρει ούτε ένα ευρώ. Επικαλείστε τα στοιχεία, επικαλείστε τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας. Και μάλιστα, όπως είπατε πριν από λίγο, εάν ήθελαν πραγματικά να δώσουν μία αύξηση
έστω και αυτή τη μικρή, το 775, θα έπρεπε να περιλαμβάνει χωρίς προσκόμματα ή οτιδήποτε άλλο, διαφορές ξεδιαφορές, το σύνολο των συνταξιούχων της χώρας, των 2.472.823, για να μην υπάρχουν προβλήματα. Ακριβώς. Αυτό. Να το καταθέσαμε στη Βουλή, στην Επιτροπή. Ψηφίστε το τώρα. Και ο κύριος Μητσοτάκης δεν το δέχτηκε. Εμείς δεν κρυβόμαστε. Υπάρχουν τα πρακτικά της Βουλής. Που μιλήσαμε. Τι άλλο να κάνουμε για να πείσουμε. Όμως, ο ψεύτης και ο κλέφτης, λένε στην Καλαμάτα, τον πρώτο χρόνο χαίρεται. Δεν είναι σίγουρο, έτσι. Με πιάνε, σας λέω, στον δρόμο και μου λένε ντροπή αυτό που κάνανε. Είναι ντροπή αυτή η προπαγάνδα. Και συνεχίζει. Αυτό το παιχνίδι με τις συντάξεις και με τους αλγόριθμους, εδώ και χρόνια και διαχρονικά και από όλες τις κυβερνήσεις, να πάει εν πάση περιπτώσει και να μην έρθει. Οι πρώτες αυξήσεις θα δοθούν, κύριε Χατζόπουλε, τέλος Ιανουαρίου με τις αυξήσεις Φεβρουαρίου, αν καταλαβαίνω σωστά, και θα περιλαμβάνουν και αναδρομικά το ποσό που αντιστοιχεί ενδεχόμενος τον Ιανουάριο. Θα δοθεί 2 μήνες. Θα δοθεί ο Γενάρης και ο Φλεβάρης. Ωραία. Και θα πάρουν και αναδρομικά το ποσό που αντιστοιχεί για το μήνα Ιανουάριο που έχει ήδη πληρωθεί. Εννοείται. Ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι τα δεδομένα και που... Και το άλλο είναι σημαντικό που σας έβαλα. Από 1η-1η-23 που δεν θα πάρουν το ανταποδοτικό στο 7,75% που τον εκλόβησε ο κύριος Μητσοτάκης. Mm-hmm. Και τι δεν έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης εδώ και 2 μήνες. Ότι δεν θα το πάρετε. Αν θυμάστε, εγώ το είχα βγάλει εγώ. Το δίκτυο, συγγνώμη, εγώ κάνω λάθος. Το δίκτυο το έβαλα. Είδατε τι προβληματισμούς έβαλε. Θα μας απαντήσετε, κύριε. Και βγήκε η Γενική Γραμματέα στο Υπουργείο, αν θυμάστε, σε συνέντευξη σε εφημερίδα Μεγάλη Αθήνα. Και τι είπε? Ότι αυτά δεν υπάρχουν. Πετε μου, θα τα δώσετε, κυρία Γραμματέα, που δεν θέλω να πω στο όνομα τη γυναίκα, δεν έχω κάτι προσωπικά δηλαδή. Είναι η άποψή μα και εμεί πάντα, και το ξέρετε, ότι οι διαφορέ μα και η προπαγάνδα δεν έχει να κάνει με πρόσωπα. Έχει να κάνει με πολιτικές. Ακριβώς. Δεν μου λέτε, κύριε Χατζόπουλε, να ρωτήσω και κάτι άλλο? Διότι αυτό το οποίο έχουμε ξανασυζητήσει είναι το τι θα γίνει με τις πρόωρες συντάξεις στο δημόσιο. Είναι τέλος χρόνου, έτσι, αυτό. Εδώ και από 1η-1η του 2023 αλλάζουν τα δεδομένα. Όποιος έχει προλάβει τον κύριο είδε. Να καταλάβουμε. Όχι πρόωρε. Αυξάνονται τα έτη έως 7 έτη για να πάρει σύνταξη. Αυξάνονται τα έτη με το νομοσχέδιο που περάσαν προχτές. Αυξάνονται, που και εκεί μας λέγανε ψέματα, αν θυμάστε. Προπαγάνδα και αυτό, λέγανε δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Συγγνώμη, μέχρι το τέλος του 2022, είναι λεπτό να το ρωτήσουμε, να το διευκρινίσουμε, να μην κάνουμε λάθη, γιατί εσείς τα ξέρετε απ' έξω και ανακατοτά, σε αντίθεση με μένα, ναι. Και λέω το εξής, μα δεν λέγανε ότι μέχρι το τέλος του 2022, όποιοι θέλουν από το δημόσιο να μπουν στο καθεστώς της προσυνταξιοδότησης πριν από τα 62, έχουν το δικαίωμα να το κάνουν, γιατί μετά αυξάνονται τα χρόνια? Δεν το λέγανε αυτό. Αν θυμάστε, πάρτε τη συνέντευξη του κύριου μέσα στο έτος. Γενάρη, Φλεβάρη, δεν θυμάμαι. Που είπε ο κύριος υπουργός ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν τα λέμε. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτά είναι στοιχεία. Δεν μπορεί να πει κανένας. Τι θα πει κάποιος? Άρα λοιπόν αυτό, λέτε, δεν έχει κανένας το δικαίωμα και στο δημόσιο της πρόωρης συνταξιοδότησης πριν από τα 62. Έχουν αυξηθεί. Αυξάνει τα έτη έως 7. Κάποιος θα το αυξήσουν 3-4, ανάλογα πότε γεννήθηκε, τα παιδιά, χρόνους ασφάλισης, είναι άλλο ζήτημα. Έως 7 αυξάνε. Μάλιστα. Συνεχώς, πραγματικά η ίδια κατάσταση. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ούτε στο προχθές, ούτε στο χθες, ούτε στο σήμερα, με αυτό που γίνεται, σε ό,τι έχει να κάνει με τα συνταξιοδοτικά, αν και βέβαια το 2023 θα είναι ακόμα δυσκολότερο, διότι δεν κάνει να ξεχνάμε τι καθεστώς επικρατεί για τους νέους ασφαλισμένους, δεν κάνει να ξεχνάμε ότι η μείωση μισθών και ασφαλιστικών εισφορών σε τι κατάσταση φέρνει τα ταμεία και βέβαια σε τι κατάσταση φέρνει τις συντάξεις και με όλους τους συνταξιούχους. Κύριε Χατζόπουλε, με τι ευχή να σας αποχαιρετήσω? Κατά πρώτον, το πρώτο που θέλω να πω, υγεία σε όλο τον κόσμο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας η υγεία μας, με όλα αυτά που συμβαίνουν,
Βλέπετε τι γίνεται στα νοσοκομεία. Εδώ ούτε γάζες δεν έχουν να χειρουργήσουν. Τα παρακολουθείτε, δεν χρειάζεται, τα λέω εγώ. Αυτό είναι το πρώτο, να έχουμε την υγεία μου. Το δεύτερο. Πιστεύω και το έχω ξαναπεί επανειλημμένως. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής. Προσέξτε, πολιτικής. Και η κυβέρνηση αυτή μπορεί να αλλάξει την πολιτική της. Για να μην παραξηγηθώ, εγώ δεν κάνω πολιτική. Όμως χρειάζεται αλλαγή πολιτικής. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ κάθε μέρα να έχουμε αύξηση. Τι θα γίνει. Εδώ δεν τολμάμε να πάμε στο σούπερ μάρκετ. Δεν βλέπετε τι γίνεται. Αυτή η πολιτική δεν πρέπει να αλλάξει. Τον είδατε τι έκανε στην Ισπανία. Είδατε τι έκανε. Μια άλλη πολιτική. Δεν είναι κακό. Είπα ότι θα δίνουμε πάνω από 27.000 εισόδημα, 200-250 το μήνα για 6 μήνες. Θα καταργήσει το φόρο στα τρόφιμα. Τι θα γίνει, πώς θα πάει αυτή η κατάσταση. Δεν βλέπετε τι γίνεται. Εμάς δεν μας παίρνει δημοσιονομικά. Η απάντηση έχει δοθεί, το ξέρετε. Δεν είπα αυτό για εσάς. Λέω γενικώς ποια τι χρειάζεται αυτή η χώρα. Ρητορικά απάντησα και είπα τι απάντηση έχουμε πάρει. Από πού? Από τους κυβερνώντες. Δεν το βλέπετε. Κάνε ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που πρέπει να κάνει. Κατά τη γνώμη μου. Μάλιστα. Λοιπόν, εύχομαι να είναι όλα καλά. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνετε η ευκαιρία. Είδατε τι γράφουν οι εφημερίδες και ποια είναι η πραγματικότητα. Βλέπετε, εδώ μιλάμε το 30% θα πάρει ένα ευρώ. Και αυτοί επιμένα θα πάρουν για 2,5 εκατομμύρια. Τι να κάνουμε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.